τέταρτη αναμνηστική ενισχυτική δόση του εμβολίου, αυτό με τις μεταλλάξεις. Ναι. Θα καθοριστεί Κωνσταντίνο Αθανασίου. Δεν γνωρίζουμε αν τελείωσε, ήταν στις 12 αυτή η συνεδρία. Έχουν ολοκληρώσει. Καλό μεσημέρι. Αγαπητή Στέλλα, αγαπητή Ονούφρη, καλό μεσημέρι και στους συνεδριατές σας. Καθυστέρησε λίγο η έναρξη της σύσκεψης της Συμβουλευτικής Επιτροπής Εμβολιασμών. Είναι σε εξέλιξη. Ο στόχος είναι να αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα, να καθοριστούν τα επόμενα βήματα όσον αφορά το εμβολιαστικό πρόγραμμα. Είναι πολύ σημαντικό όμως να υπενθυμίσουμε, γιατί δεχόμαστε αρκετά τηλέφωνα, να υπενθυμίσουμε ότι είναι ανοιχτά τα εμβολιαστικά κέντρα, λειτουργούν τα εμβολιαστικά κέντρα. Άρα, οποιοδήποτε μπορεί είτε να αρχίσει το εμβολιαστικό του πρόγραμμα, είτε να λάβει την ενισχυτική δόση εμβολίου. Τώρα, από τις προηγούμενες ημέρες, η Κύπρος έχει λάβει περίπου 43.000 δόσεις επικαιροποιημένων εμβολίων και εντός των επόμενων εβδομάδων θα παραλάβουμε και άλλες ποσότητες επικαιροποιημένων εμβολίων, περίπου τέλος Σεπτεμβρίου γύρω στις 240.000 εμβόλια. Και το σημαντικό είναι ότι αυτά τα εμβόλια, σύμφωνα και με τις συστάσεις των ευρωπαϊκών οργανισμών, θα χορηγούνται ως ενισχυτική δόση. Άρα τώρα υπενθυμίζουμε ότι είναι για ενισχυτική δόση 60 ετών και άνω, ανεξαρτήτου ηλικίας, άτομα που εργάζονται ή διαμένουν σε κλειστές δομές οίκους ευγυρίας και για τους ανοσοκατασταλμένους ασθενείς. Από τα προηγούμενα εμβόλια, Κωνσταντίνε, έχουμε αποθέματα? Παρακαλώ, Νουφριέ. Από τα προηγούμενα εμβόλια έχουμε αποθέματα? Υπάρχουν αποθέματα και όπως προανέφερα αυτά είναι για αρχικούς εμβολιασμούς ή για ενισχυτική δόση μέχρι να διατεθούν τα επικαιροποιημένα εμβόλια. Δεν έχουν λήξει? Δεν υπάρχουν ακόμη ποσότητες εμβολίων που να έχουν λήξει. Το σημαντικό είναι όμως και αυτό που πρέπει να τονίσουμε και να υπενθυμίσουμε στους πολίτες ότι όλα τα εμβόλια κατά της νόσου COVID-19 παρέχουν προστασία από σοβαρή νόσηση, νοσηλεία και θάνατο. Και το σημαντικό, αυτό που υπόθηκε και χθες μετά από παρέμβαση των Υπουργών Υγείας Κύπρου και Ελλάδας, όπου υπήρχε συνάντηση στην Πράγα, συμφωνήθηκε ότι οποιαδήποτε άλλα εμβόλια εγκριθούν το επόμενο διάστημα, που θα είναι αναβαθμισμένα, επικαιροποιημένα, έναντι κάποιες συγκεκριμένες μετάλλαξης ή υποπαραλλαγής του ιού, τότε αυτά θα διατίθενται αμέσως στις χώρες, στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί υπήρχε μια άλλη ερμηνεία από τις φαρμακευτικές εταιρείες και μέσα από την παρέμβαση του Υπουργού Υγείας, του κ. Μιχάλη Χαλιπαντέλα, επιτεύχθηκε αυτή η συμφωνία. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Θα πάμε καλή στην συνέχεια. Καλή συνέχεια. Πάμε στην Πάφο να δούμε τα μαχαιρώματα. Ναι. Λοιπόν, Μιλίτσα Παλεμίντου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Μαχαιρώματα.